Πάμε στον περιβόητο νόμο Κατσέλη που έχει δείξει με τα χρόνια ότι έχει βοηθήσει αν όχι στην πλήρη αλλά στη μερική διαγραφή οφειλών σε πολλά νοικοκυριά αλλά και πέρα από αυτό τουλάχιστον δίνει το χρονικό περιθώριο στον οφειλέτη σε αυτόν που χρωστά ένα δάνειο να με ένα μικρότερο ποσό από αυτό που πλήρωνε να μπορεί να φέρει σε μια ισορροπία τα οικονομικά του. Γιατί και αυτή η οπτική του νόμου Κατσέλη πολύ σημαντική ότι δίνει ναι. ένα... Περιθώριο χρονικό στον ιδιώτη μέχρι να δει τι θα κάνει. Ε, να δούμε λοιπόν, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις και μπορεί κάποιος ακόμα και μέχρι πότε να ενταχθεί στο νόμο ε, είναι συμφέρουσα τελικά επιλογή, δηλαδή όσοι έχουν μπει μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί και τι κριτήρια και προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί. Ο κάθε δικαιούχο και ο κάθε άνθρωπο που θέλει να δει. Θα πρέπει νό. να πούμε λοιπόν ότι η επιλογή του νόμου Κατσέλη δεν είναι για όλου. Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Μπορεί για παράδειγμα να σφέρει καλύτερα, να είναι η καλύτερη επιλογή για να δανειολήπτη να κάνει μια εξοδικαστική ρύθμιση από το να μπει στη δικασία των εξόδων και τη αγωνία του νοδικαστηρίου, γιατί το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. Και σίγουρα ε, μπορεί να υπάρξει και μια, ε, μια, μια περίπτωση κάποιο να μπει στο νόμο και να μην έχει καμία διαγραφή. Γιατί, γιατί ο νόμο βάζει ένα κριτήριο. Υπολογίζει την εμπορική αξία του ακινήτου. Και το κούρεμα είναι αντίστοιχο τη αξία αυτή. Δηλαδή, τι θα πληρώσω, θα πληρώσω περίπου τα δύο τρίτα τη εμπορική αξία τη κυρία κατοικία μου. Άρα, λοιπόν, αν τα δάνειά μου, μου είναι μικρά, δηλαδή είναι κάτω από την αξία αυτή, δεν δικαιούμαι κούρεμα. Επομένω, για ποιο λόγο να κάνω την αίτηση του νόμου Κατσέλη. Αυτό που φαντάζομαι ε, σαν ε, ε, μο μονόδρομο στην περίπτωση αυτή είναι επειδή οι τράπεζα αρνείται πεισματικά. Οι τράπεζε σήμερα όμω κάνουν ρυθμίσει. Από εκεί και πέρα, ο νόμος Κατσέλη επί τη ουσία δεν είναι μια διαδικασία που πα να σου κουρέψουν το δάνειο, Είναι μια διαδικασία ρύθμιση συνολικά των υποχρεώσεων που έχει ένα νοικοκυριό. Μία ανοχή δίνεται περισσότερο τα πρώτα τρία χρόνια τη ρύθμιση, όπου εκεί ο δικαστή μπορεί να σου βάλει μηδενική δόση εφόσον είσαι άνεργο ή έχει πολύ χαμηλό εισόδημα. Από εκεί και πέρα όμω έχει δεν έχει χρήματα, αναγκαστικά τα υπόλοιπα 20 χρόνια θα πληρώσει. Όπω είπα πριν, περίπου τα 2 τρίτα τη εμπορική αξία τη κύρια κατοικία σου εντόκο. Επομένω, ο νόμος Κατσέλη πρέπει να ελεγχθεί ε, για να δούμε εάν η εμπορική αξία του ακινήτου είναι υψηλή, και τελικά αν τα χρέη αυτά μπορούν να κουρευτούν ή όχι.